Η γνωριμία μου με το Τσίπουρο Αποστολάκη ήταν χαρά, αλλά και αφορμή να σκεφτώ καινούριες συνταγές. Σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή με μια τριλογία από ταρτάρ, τόνο, σολομό και γαρίδα. Ξεκινάω με το ταρτάρ σολομού. Έχω κόψει το σολομό σε μικρά κομμάτια. Θα πάρω μια μπασίνα. Θα βάλω λίγο από το σολομό. Πολύ σημαντικό είναι στο ταρτάρ στην αρχή να βάζουμε μέσα αλάτι και πιπέρι για να υδρώσει το μείγμα και να βγάλει τη γεύση του. Άρα βάζω λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Έχω λίγο σχοινόπρασο. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Και θα βάλω ζεστ από lime. Έχω κάνει μία σάλτσα από χρένο, που είναι το πικάντικο, όπου κάνει πολύ ωραίο κοντράστ με το τσίπουρο αποστολάκι. Βάζω μέσα λίγο χρένο, βινεγκρέτ. Ανακατεύω. Δοκιμάζω. Και το αφήνω στην άκρη. Δεύτερο ταρτάρ, τόνος. Έχω κόψει ακριβώς με το ίδιο, δηλαδή σε μικρά ζαράκια τον τόνο. Το βάζω μέσα στην μπασίνα. Προσθέτω αλάτι. Λίγο πιπέρι. Θα βάλω πολύ λίγο ελαιόλαδο. Lime, βάζω και στα τρία ταρτάρ γιατί δίνει φρεσκάδα και ταιριάζει πάρα πολύ με το τσίπουρο αποστολάκι. Και στον τόνο θα βάλω και λίγο χυμό για να μαριναριστεί. Ωραία. Και έχω κάνει μία μαγιονέζα από sweet chili. Προσθέτω μέσα. Αρκετό. Δεν το φοβάμαι. Και ανακατεύω. Δοκιμάζω. Θα του βάλω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Έτοιμο και το ταρτάρ τόνου. Και προχωράω στο τρίτο ταρτάρ που είναι γαρίδα. Παίρνω μια μπασίνα. Βάζω μέσα στην μπασίνα τη γαρίδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο και ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το τσιπούρο αποστολάκι, γιατί θα υπάρχει πάνω μια σαλάτα από φινόκιο. Άρα κάνει πολύ ωραίο κοντράστ με το γλυκάνισο. Έχω τη γαρίδα, είπαμε. Έχω κάνει μια κρέμα από αβοκάντο, όπου προσθέτω μέσα στη γαρίδα. Αλάτι. Πιπέρι. Αρκετό σκηνόπρασο. Χυμό από λάιμ. Ωραία. Ανακατεύω. Λίγο ελαιόλαδο για να ενσωματωθούν τα υλικά. Καλό ανακάτεμα. Δοκιμάζω. Είμαι οκ. Και πάμε να στήσουμε το πιάτο. Έχω τρία μικρά μπέργκερ διαφορετικά. Το ένα είναι το κλασικό, το άλλο είναι με μελένη σουπιάς και το άλλο είναι με κουρκουμά. Κόβω τα μπέργκερ στη μέση. Και προσθέτω τα ταρτάρ ανάλογα το ψωμί. Εγώ έχω αποφασίσει να βάλω το ταρτάρ σολομού στο απλό, γιατί έχει το χρένο που είναι η γεύση. Το μελάνι σου πια θα μπει το ταρτάρ τόνου που είναι με το sweet chili που είναι πιο γλυκό, και με το κουρκουμά θα μπει το ταρτάρ γαρίδα. Ξεκινάμε, βάζουμε το ταρτάρ σολομού μαζί με το χρένο στο πρώτο μπέργκερ.
Από επάνω προσθέτω μία σαλάτα που έχω κάνει από ψιλοκομμένο πατζάρι. Και λίγα φύλλα μουστάρδας, όπου είναι λίγο πικάντικα και πηγαίνουν πάρα πολύ με το τσίπουρο από στελάκι. Το πρώτο μπέργκερ είναι έτοιμο. Το κλείνουμε. Πάμε στο δεύτερο. Είναι με το μπεργκεράκι με το μελάνι σουπιάς. Έχουμε ταρτάρ τόνου. Ακριβώς η ίδια διαδικασία. Βάζουμε τον τόνο κάτω. Προσθέτω από επάνω μία σαλάτα που έχω κάνει από αγγούρι. Την τελευταία στιγμή, φρέσκο. Λίγα φύλλα μουστάρδας που σας είπα, για να δώσουμε το πικάντικο και το ταιριάζει πάρα πολύ με το τσίπουρο από στολάκι, αλλά και με το γλυκό που έχουμε βάλει το sweet chili με τον τόνο. Κλείνουμε το μπερκεράκι. Το δεύτερο με το ταρτάρ τόνου είναι και αυτό έτοιμο. Και πάμε στο τρίτο που είναι με τη γαρίδα και το γουακαμόλι από κάτω. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε την γαρίδα του ταρτάρ με το γουακαμόλι, το βάζουμε στο μπερκεράκι κάτω. Εδώ είναι αυτό που σας είπα που θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το τσίπουρο από στολάκι, γιατί χρησιμοποιούμε φινόκιο όπου βγάζει το γλυκάνισο. Εκτός αν θέλουμε τσίπουρο από στολάκι χωρίς γλυκάνισο. Βάζουμε λίγο φινόκιο επάνω. Και εδώ λίγη φρεσκάδα από σαλάτα με τα φύλλα μουστάρδας. Κλείνουμε το μπεργκεράκι. Και είναι και το τρίτο έτοιμο. Η συνταγή μας είναι έτοιμη και πάντα δίπλα μας έχουμε ένα τσίπουρο από στολάκι να το συνοδεύει.